5 αναβάτες και 5 μοτοσυκλέτες, ξεκινήσαμε από τα Γιάννενα μέσα στην Γρασία και την Ομίχλη για την Κόνιτσα. Ο σκοπός του ταξιδιού μας αυτή τη φορά να κυκλώσουμε τον Γράμμο από τα νοτιοανατολικά προς τα βόρειο-δυτικά. Περάσαμε ρέματα και λάσπες. Ανεβήκαμε στο Μουσείο Πολέμου του Γράμμου. Βρήκαμε χαλάζι και περάσαμε χιονούρες για να φτάσουμε σε μια μεγάλη χιονούρα που μας έκοψε τον δρόμο. Καλά τώρα. Αυτό θέλεις κάψι μου τώρα. Εγώ λέω να γυρίσουμε. Εντάξει. Το μηνύτσα. Κοίταξε. Και πίσω όλα αυτά πάλι αυτά. Είναι μανίκη. Εγώ λέω να σκάψουμε. Και εγώ λέω να κάνουμε μια προσπάθεια να το σκάψουμε. Και δεν είναι επικίνδυνο γιατί άμα γλιστρήσει έφυγες κάτω. Γι' αυτό λέω. Το έχω πατήσει εγώ. Έμπαινε μέσα. Το πόδι. Φαντάζομαι στην ανηφόρα που πρέπει να τραβήξουμε πάνω. Ναι, φύγουμε. Πάμε τώρα που είναι νωρίς. Η απόφαση πάρθηκε. Θα γυρνούσαμε πίσω. Πάλι πίσω από τον ίδιο δρόμο. Τόσο χιόνι που έχει εδώ δεν περνάει. Θα κάνουμε και μια ανάποδα γιατί μας άρεσε. Όχι! Να το σα. Να ρε μαλάκα. Όχι μαλάκα. Δεν ψηλά. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Ένα, δύο, τρία. Σιγά, σιγά. Ωραίος. Τι έγινε! Και λάστιχο τώρα. Επιδιορθώσαμε το λάστιχο του Δημήτρη. Μας έπιζε και η βροχή. Ευτυχώς δεν έβρεχε όσο φτιάχναμε το λάστιχο. Σε πάει όπου να είναι. Είμαστε τόσο κοντά να βγούμε στο χωριό του Γράμμου, αλλά εκείνο το χιονούρα που είχε ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν το επιχειρήσαμε να πέρασαμε τις μηχανές από πάνω. Οπότε επιλέγουμε άσφαλτο τώρα, γιατί η ώρα είναι 6, βρέχει και πέρα φτάσουμε στον Εστόριο που μας περιμένει ο Στέφανος που έβγε πιο πριν. Αφού χαιρετηθήκαμε με τον Κωστή που θα γύρναγε στα Ιωάννινα, οι υπόλοιποι συνεχίσαμε για τον Εστόριο. Τέλεια. Κοντεύουμε Εστόριο, ο καιρός είναι βροχερός και κρύος, η ασφάλτινη διαδρομή βέβαια είναι καταπληκτική εδώ πέρα, πάντα με εντυπωσιάζει, η όρθιη βράχη που έχει δεξιά και αριστερά το δρόμο είναι καταπληκτική, με το οποίο είναι φανταστικό.
Είμαστε στον Εστόριο, ξυπνήσαμε, φάγαμε πρωινό. Πάμε τώρα να ξαναγεμίσουμε βενζίνη. Βρήκαμε την απαραίτητη ξεκούραση και δύναμη για τη συνέχεια της εκδρομής μας στο όμορφο Εστόριο. Γεμάτη καύσιμα και ενέργεια πλέον, ξεκινήσαμε στη διαδρομή μας. Ωραία, συνεχίζουμε το track που έχουμε σχεδιάσει. Η διαδρομή βρίσκεται και πάλι μέσα σε πυκνή βλάστηση. Καλά! Πολύ ωραίο κομμάτι, φίλε, γαμάτο. Πάρα πολύ ωραίο. Σειρά είχε ο εντυπωσιακός χάρος του γράμμου. Η απίστευτη θέα που σκάθει τους βράχους είναι τρομακτική. Απολαύσαμε το θέαμα και συνεχίσαμε την πορεία μας. Καταπληκτικά μέρη, καταπληκτική διαδρομή. Ένα μικρό κομμάτι ασφάλτου θα μας οδηγήσει σε μια διαδρομή προς την παλιά Κοτήλη, στη λεκάνη κάτω από τις ορθοπλαγιές του Χάρου.
πάνω στο βάθος είναι εκεί που ήμασταν πιο πριν, στον γκρεμό, τρομερή θέα. Τερμπέζεται το μέρος εδώ. Πήγε μέσα. Ωραία. Γαμάτο. Το τοπίο γίνεται όλο ένα και πιο άγριο και αρχίζει να δείχνει σημάδια ότι θα δυσκολευτούμε. Πολύ ωραίο κι αυτό. Αλλά το πέρας, χωρίς να βλέπετε ότι τι έγινε ρε. Φρακαρές. Χωρίς να βλέπεις έτσι, τίποτα. Ποιος, εσύ. Ρε, άμα τα βλέπεις τα πολλά, δεν πας. Η διαδρομή έχει την δυσκολία της, αλλά αξίζει. Είμαστε που ρίχναμε πέτρες για να περάσουμε, αφού το μάθαμε καλά, αυτό θα κάνουμε. Το εμπεδώσαμε το μάθημά μας, οπότε άλλη μία εξάσκηση δεν βλάπτει. Πιο δύσκολο από εδώ και πέρα, αλλά τώρα έχουμε ζεσταθεί. Και ένας πεσμένος κορμός μας έκλεισε το δρόμο. Πάει. Λίγο ακόμα. Ένα, δύο, τρία. Κομματάρα, ναι. Ένα διαλυματάκι τώρα του δικιού μας. Ναι, κάνουμε ένα τώρα σαν γρήγορα. Μετά το όμορφο αλλά τεχνικό κομμάτι, βγήκαμε σε πιο εύκολο δρόμο. Thank you.
αρκαδάκι κι άλλο. Περάσαμε από το πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης και συνεχίσαμε σε μία διαδρομή και πάλι μέσα στο πυκνό δάσος. Καταλήξαμε και πάλι στην άσφαλτο και ξεκίνησε να βρέχει. Τελευταίος στόχος μας, η λίμνη Μουτσάλια του Γράμμου. Η διαδρομή μας πηγαίνει πάλι προς Αετομιλίτσα. Αφού φτάσαμε στην άσφαλτο, θα κατεβαίναμε τον ίδιο δρόμο που περάσαμε και χθες υπό βροχή. Σε 2 μέρες καλύψαμε σχεδόν 500 χιλιόμετρα, από τα οποία τα σχεδόν 280 ήταν εκτός δρόμου. Κυκλώσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Γράμμου, βέβαια όπως πάντα έμειναν κάποιες εκκρεμότητες για κάποια άλλη φορά.